Μετά τις εκλογές που προέκυψαν στον Αθλητικό Όμιλο Αργοναύτης, η νέα διοίκηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Λάζαρο Τσάλι, μου ανέθεσε μια υπεύθυνη θέση, επικοινωνιακή, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει και τι θα γίνει όλη αυτή τη χρονιά και πώς έχουμε σκεφτεί να φτιάξουμε, να χτίσουμε τη νέα μας ομάδα. Μια ενωμένη ομάδα και με βασικό σύνθημα «Όλοι μαζί μια ομάδα πάμε ψηλότερα». Στοχεύουμε στο καλύτερο για τον τόπο μας με βασικό σύνθημα «Οι νεολαία αθλήτε, εμείς συμμετέχουμε ενεργά». Και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο να του πούμε «Έλα στην παρέα μας, γίνε και εσύ μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΑΟΑ Αργοναύτη». Για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, σίγουρα το ζήτημα για μας είναι οικονομικό. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους 300 αθλητές σε όλα τα τμήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Σχεδιασμός μας είναι καταρχήν η εγγραφή μελών. Αυτά τα μέλη τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά θα έχουν λόγο και θα μπορούν να μας βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά πιστεύω ότι είναι και ζήτημα συνεργασίας. Ένα άλλο κομμάτι που θέλουμε να προωθήσουμε είναι το θέμα των χορηγιών, όπου με την κυρία Τζένι Μπουλμέτη έχουμε μια συνεργασία, έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τους επαγγελματίες, με τους επιχειρηματίες της περιοχής μας, να τους προβάλλουμε και από εκεί να αντλήσουμε οικονομικά έσοδα. Και ένα ακόμα κομμάτι που πραγματικά μας έχει πιέσει αυτές τις μέρες είναι το παραδοσιακό γλέντι που οργανώνουμε με τον Παναγιώτη Λάλεζα, με το συγκρότημά του και τους συνεργάτες του, το Σάββατο 2 Αυγούστου στην παραλία της Νέας Κύου, στο παλιό γήπεδο, ή αν θέλετε στο γήπεδο 8x8. Εδώ καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να γλεντήσει μαζί μας, να ξεχάσουμε όλα μας τα προβλήματα για μια βραδιά, να ενισχύσει και με την παρουσία του και με την οικονομική του αντοχή, αν θέλετε, το πανηγύρι μας, να γλεντήσουμε και να μπορέσουμε κι εμείς, γιατί γίνεται για πρώτη φορά, να μπορέσουμε κι εμείς να αντλήσουμε δύναμη αλλά και θάρρος για να προχωρήσουμε και να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Στο παραδοσιακό μας γλέντι θα διαθέσουμε γουρνοπούλες ψημένες, αναψυκτικά μπύρες. Θα έχουμε λαχιοφόρα αγορά με αρκετά πλούσια δώρα. Και βέβαια θέλουμε να πετύχει και καλούμε τον κόσμο να έρθει και πραγματικά εκείνη η βραδιά ευχόμαστε να είναι και ο καιρός, να μας βοηθήσει ο καιρός και να πετύχει ακόμα περισσότερο. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λάλεζας πραγματικά είναι ένας καθαρά παραδοσιακός τραγουδιστής, όπου θα μας τραγουδήσει μέσα από το δημοτικό, το νησιώτικο, αλλά και το λαϊκό τραγούδι. Στις 16 Αυγούστου θα έχουμε μια δεύτερη εκδήλωση, πάλι με το Μορφωτικό Σύλλογο, μικρότερης εμβέλειας, αλλά και αυτή θα είναι συνδιοργάνωση.